Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Μπάφου της ΕΔΕΚ, τον κύριο Ηλία Μυριάθους, με τον οποίο θα συζητήσουμε και το τι διαμήφθηκε σήμερα στην δικιά του Επιτροπή. Καλώ απόγευμα, κύριε Μυριάθους, και καλό απόγευμα και στην πόλη Χρυσοχούς, η οποία μας ξυπνά αναμνήσεις καλοκαιρινές. Καλό απόγευμα. Είναι και οι χειμερινές αναμνήσεις καλές στην πόλη Χρυσοχούς, συνδυάζοντας το βουνό μάλιστα και τους περιπάτους τους χειμωνιάτικους μέσα στις διαδρομές του δάσους, όπως και στην παραλία, έστω και αν είναι χειμώνας, οι ηλιόλουστες μέρες θα ήταν καλές για μια βόλτα στην παραλία. Τώρα μας ανοίγετε την όρεξη, αλλά με το COVID τώρα, να δούμε πότε θα είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε πλέον. Λοιπόν, εμείς είμαστε από τους δικαιούς πάντως. Βέβαια. Λοιπόν, συμμετέχετε, κύριε Μυριάθου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όπου σήμερα είναι αυτό που λέγαμε και λίγο εκτός αέρα, ότι πολλές φορές περνάνε πράγματα εξαιρετικής σημασίας και περνάνε εντελώς το απαρατήρητο. Δηλαδή, άκουγα στις δηλώσεις ότι κατέθηκε σήμερα, λέει, το Πολυνομοσχέδιο Προστασίας του Καταναλωτή με καθυστέρηση μόνο 7 ετών. Μόνο 7 χρόνια μας επήρε. Πείτε μας λίγο τι πρόνοια είναι αυτό το Πολυνομοσχέδιο και πόσο σημαντικό είναι. Ναι, αυτό το νομοσχέδιο, όπως πολύ ωραία έχετε αναφέρει, έρχεται με πάρα πολύ καθυστέρηση, είναι 7 ετών. Είναι ένα νομοσχέδιο που ενώ ο τίτλος του αναφέρεται για την προστασία του καταναλωτή, συμπυκνώνει προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση, ακόμα και μέχρι σήμερα, και σε συνδυασμό με επιπλέον άλλες νομοθεσίες περί προστασίας του καταναλωτή, έρχεται ακριβώς να αντιμετωπίσει και το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε, το οποίο έληξε ευτυχώς εσείως στο ανώτατο με την ουσιαστικά απόρριψη της της αναπομπής του Προέδρου σε ό,τι αφορούσε τον νόμο περί καταχρηστικών ρητρών. Ως εκ τούτου και αυτό το ζήτημα εντάσσεται μέσα στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο, οπότε θα δώσει ακριβώς τη δυνατότητα στους δανειολήπτες, οι οποίοι ουσιαστικά είναι και αυτοί καταναλωτές ενός δανείου που έχουν πάρει από την τράπεζα, για να την αντιμετωπίσουν στα δικαστήρια για τα διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, και είδαμε ακριβώς ζητήματα αυτά βρίσκονται είτε στα δικαστήρια είτε να βλέπουμε λόγω της έλλειψης αυτής της νομοθεσίας που τα εργαλεία αυτά που αντιμετωπίζαν τις τράπεζες για τα λαθασμένα συμβόλαια, τα οποία τα λεγόμενα συμβόλαια με τα μικρά γράμματα που να τα δουν την ώρα που υπόγραφαν οι δανειολήπτες. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε να ακούσει επίσης για την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93-13, αν δεν κάνω λάθος, η οποία προνοεί την προστασία του καταναλωτή από τις καταχρηστικές ρητές των τραπεζών. Και όπως έχουν κάνει δηλώσεις αρκετοί συναδελφοί σας βουλευτές, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην εναρμόνιση και μάλιστα αυτή τη στιγμή είτε κινδυνεύουμε είτε θα δεχτούμε μια σοβαρό πρόοδο. Θα υπάρξουν επιπτώσεις τέλος πάντων. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ακριβώς όπως τα έχετε αναφέρει, γιατί ακριβώς ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε τις προσεγγίσεις σήμερα που ήρθαν από πλευράς κυβέρνησης. Τα νομοσχέδια έρχονται αυθημερών για να περάσουν και με το χαρακτηρισμό του κατεφύγοντος. Αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά θα έδινε το δικαίωμα στον οποιοδήποτε καταναλωτή, παρέμεινε για τόσα χρόνια στα συρτάρια. Αυτή η οδηγία, αυτή η αρμόνιση καθυστέρησε για τόσα χρόνια, με αποτέλεσμα να ακριβώς αυτή τη στιγμή, αν δεν προχωρήσουμε, θα έχουμε τις επιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
αλλά δεν θα πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα καθαρά στο θέμα των επιπτώσεων που μπορεί και των προστήμων που μπορεί να μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κατά κύριο λόγο ότι περιμέναμε από το κράτος, άρνηση που ψηφίστηκε από τους πολίτες, να τους έβαζε αυτές τις νομοθεσίες σε τροπιά υλοποίησης, ψήφισης και συζήτησης στο Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πράγμα το οποίο δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα και τις σκοπιμότητες, γιατί όλα αυτά έχουν παραμείνει στο σιρτάρι για τόσα χρόνια. Μάλιστα. Επέμενασε με ένα σχόλιο για τον περιπτωχεύσεων νόμος, όπου αντιμετωπίζω ένα σοβαρό το θέμα με το COVID. Νομίζω, λόγω εξ επαγγέλματος, αλλά και επειδή είσαστε μέσα στον κόσμο, βλέπετε ότι όντως υπάρχει ένα σοβαρότατο πλέον πρόβλημα με επιχειρήσεις, με μικρές επιχειρήσεις. Τώρα, ο συγκεκριμένος ο νόμος περιπτωχεύσεων, τι ακριβώς θα καλύπτει, πώς ακριβώς θα μπορέσει να εξυπηρετήσει ή τι πρέπει να προσέξουν οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αυτόν τον κίνδυνο. Λοιπόν, για να δώσουμε και στους ακροατές μας να αντιληφθούν την έννοια του περιπτωχεύσεως νόμου, όπως λειτουργεί σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες δυτικών κρατών. Ουσιαστικά, αναμφίβολα κάποιος ο οποίος δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση, έχει ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο να βρεθεί σε μια κατάσταση στόχευσης, σε μια κατάσταση αφαιρεγγιότητας, το να μην μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Ένα τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει. Το ζήσαμε με την τραπεζική κρίση, το ζούμε αυτή τη χρονιά με την πανδημία, όπου τεράστια εισοδήματα χάνονται, επιχειρήσεις δεν μπορούν να εισπράξουν, παρουσιάζουν ζημιές και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, ουσιαστικά, τι συμβαίνει στις ανεπτυγμένες οικονομίες που έχουν οργανωμένα νομοθετικά συστήματα προστασίας των επιχειρήσεων σε τέτοιες καταστάσεις? Δίνει το δικαίωμα ακριβώς ένας μηχανισμός να μπορέσει άμεσα να αντιληφθεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση οδεύει προς κλείσιμον, είναι προβληματική. Οπότε, αναλόγως, γίνονται κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Αν υπάρχει δυνατότητα αυτή η επιχείρηση να διασωθεί, γίνονται κινήσεις βάσει της νομοθεσίας διάσωσης. Αν δεν μπορεί να διασωθεί, τότε βγαίνει σε καθάριση η συγκεκριμένη επιχείρηση ή ο επιχειρηματίας, το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο, αλλά την ίδια στιγμή που βγαίνει σε πτώχευση, δεν τραβά μια ζωή βάρος γιατί χρωστά στις τράπεζες ή σε οποιουσδήποτε άλλους πιστωτές. Μέσα σε μια ανεύλογη περίοδο, όπως συνήθως είναι 3 χρόνια, σε καθαρίζει και μπορεί ο ίδιος να επαναδραστηριοποιηθεί σε νέες επιχειρήσεις. Αυτό ουσιαστικά δίνει ένα θετικό πρόσημο το ότι αυτό το συγκεκριμένο άτομο που πτώχευσε δεν θα βρεθεί εκτός οικονομικής δράσης, ενώ έχει την ευκαιρία, αν έχει την εμπειρία να δραστηριοποιηθεί. Δυστυχώς στην Κύπρο, τόσα χρόνια από τον καιρό της δημοκρατίας, από την καιρό ίδρυσης της δημοκρατίας, το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει μέχρι σήμερα φωτεύει το συγκεκριμένο αφαιρέγγιο πρόσωπο, αλλά μέχρι σήμερα μια ζωή χρωστά και παρεμβαίνει κάτω από το καθεστώς υπόγευση. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας, το επιχειρεί να προσφέρει και να παράξει εισόδημα και να δημιουργήσει αυτό το καθάριστο εθνικό προϊόν που όλοι συμβάλλουμε με τις επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν. Τώρα, το σχέδιο το οποίο γυρίζουμε παρόντο να πω ότι έρχεται μέσα και από ευρωπαϊκή οδηγία για να ανακάσει μέχρι και τα μέχρι τον Ιούλιο του 2001 να μπορέσουμε να την εισάξουμε, να την αρμόσουμε. Μέχρι τώρα, ενώ και εδώ και 2 χρόνια που ήρθε, μάλλον εδώ και 3 χρόνια που είναι
ήδη κάποια νομοθεσία ψηφισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τούτη, η κυπριακή κυβέρνηση ζητούσε αναβολή. Και αυτό που ευελπιστούμε είναι να μην ζητήσει άλλη αναβολή αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κινδυνεύουν πάρα πολλές οι οποίες θα πρέπει να δούμε τρόπο που μπορούμε. Λοιπόν, είχαμε μερικές μικροδυσκολίες στη σύνδεσή μας, τα καταφέραμε όμως. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, κύριε Μυριάθους. Καλή δύναμη σας εύχομαι, γιατί κάτι το οποίο προβάλλουμε συνεχώς από αυτή την εκπομπή είναι ότι παράγεται σοβαρό και τεράστιο κοινοβουλευτικό έργο, και ότι οι βουλευτές στην ουσία δεν πάνε μόνο κάθε Πέμπτη για να κάνουν το show εντός εισαγωγικών της Ολομέλειας, αλλά παράγεται τεράστιο έργο στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ναι, έχετε λοιπόν απολύτω δίκιο. Είναι νομοθετήματα τα οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, πολλές φορές περνούν απαρατήρητα. Ακριβώς. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ.